Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στην ανάλυση της Δευτέρας εντολής. Και ήδη είδαμε ότι το κύριο μέρος της, θα λέγαμε το νόημα της Δευτέρας εντολής, είναι ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να κάνει ομοίωμα το οποίο να προσκυνήσει και να λατρεύσει. Ούτε ότι υπάρχει στον ουρανό, όπως είναι ο ήλιος και η σελήνη, ούτε ότι υπάρχει επί της γης, όπως είναι τα φυτά και τα έρπετα, ούτε ότι υπάρχει κάτω από την γη, όπως είναι, όπως είναι τα ψάρια, ή ακόμη αν θέλετε τα μέταλλα, ο χρυσός, ο άργυρος, ο σίδηρος, ο χαλκός κλπ. Απαγορεύει απολύτως ο λόγος του Θεού την ειδωλοποίηση. Η προσκύνηση ανήκει μόνο εις τον Θεό και όχι στην κτήση. Όμως η εντολή αυτή, όπως όλες οι εντολές, ήλθαν να συμπληρωθούν από τον Χριστόν, και όταν ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, τότε η ενανθρώπισης απετέλεσε τον θεμέλιον της κατανοήσεως πλέον των 10 εντολών. Και ο θεμέλιος είναι ότι ο Υιός του Θεού ενανθρώπισε και είναι προσκυνητή η ανθρωπίνη του φύσης, ένεκα της υποστατικής ενώσεως θείας και ανθρωπίνης. Ότι κάτω από την θεία και την ανθρωπίνη φύση, ή μάλλον πάνω από την ανθρωπίνη και θεία φύση, υπάρχει ένα πρόσωπο. Αυτό θα πει ένεκα της υποστατικής ενώσεως. Και ότι εφεξής η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι λατρευτή, είναι προσκυνητή. Προσκυνητή με την έννοια λατρευτή, όχι με μια τιμητική προσκύνηση, αλλά με μια λατρευτική προσκύνηση που ανήκει μόνο εις τον Θεό. Έτσι οι εντολές του Θεού παίρνουν πλέον μια εντελώς άλλη διάσταση, πολύ βαθυτέρα, και με το φως της Καινής Διαθήκης πια μπορούμε να δούμε αυτήν την διάσταση. Αφού κάνει την ανάλυση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επάνω στην εντολή και μας λέγει ότι το κατ' εικόνα είναι κάτι πολύ μεγάλο, ενώ η παλαιά εντολή έλεγε ότι δεν θα κάνεις εικόνα να λατρεύσεις, πλέον η εικόνα παίρνει μια άλλη διάσταση, γιατί ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού και ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού και συνεπώς ο άνθρωπος είναι εικόνα εικόνος. Έχουμε όμως και τα πλαίσια, εκείνα τα οποία πλαισιώνουν την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Και εν προκειμένου είναι ο Τίμιος Σταυρός. Ο Τίμιος Σταυρός ομοίως είναι προσκυνητός. Ήδη μία εισαγωγή εις τον Τίμιο Σταυρών και την προσκύνησή του είχαμε κάνει την περασμένη Δευτέρα. Θα συνεχίσουμε να δούμε το όλο θέμα επάνω εις τον Τίμιον Σταυρών. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ούτως ο τύπος και πρώτου γενέστε το πρωτότυπον, μεγάλος εν τις προφήτες εδοξάστη και τα μέγιστα ετερατούργησεν. Ότι αυτός ο τύπος του Τιμίου Σταυρού και πριν ακόμη γίνει το πρωτότυπον, ο ιστορικός σταυρός του Χριστού, εδοξάστη από τους προφήτας πολύ μεγάλος, και ότι ο Τίμιος Σταυρός πρώτου ιστορικού σταυρού εθαυματούργησε, ετερατούργησε, έκανε δηλαδή τέρατα και σημεία. Τέρας από το τεράστιον θα πει κάτι το πολύ μεγάλο, το θαυμαστό, αυτό θα πει τερατουργό. Ώστε εδώ μας εισάγει σε μία ιδέα, σε μία θέση η οποία είναι θεολογικοτάτη και σπουδαιοτάτη και που σε άλλη του ομιλία ο Άγιος Γρηγόριος το αναλύει. Εδώ υπάρχει μία περίληψη του όλου θέματος, αλλά αξίζει να πούμε κάτι. Πώς είναι δυνατόν ο Τίμιος Σταυρός να εθαυματούργησε και να εδοξάστη από τους προφήτας και από όλους τους Αγίους, όχι μόνο από τους προφήτας, αλλά και από όλους τους Αγίους
της Παλαιάς Διαθήκης, τους μετανόμων και τους προνόμων. Οι μετανόμων είναι οι μετά τον Μωυσέα και οι προνόμων είναι οι πρώτου Μωυσέως, ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ. Αν θέλετε πολύ πολύ πίσω, όχι πια στους ιστορικούς χρόνους, πολύ πίσω, ο Νόε, ο Σιθ, ο Άβελ, αυτοί λέγονται πρώτου νόμου. Πάντως όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης προ και μετά των νόμων, όλοι δόξασαν τον Τίμιο Σταυρόν και με αυτόν έκαναν θαύματα, αληθινά θαύματα. Δεν έγινε κανένα θαύμα στην Παλαιά Διαθήκη, μικρό ή μεγάλο, που να μην είναι παρόν ο Τίμιος Σταυρός. Εκπλήτεστε όμως πως αυτό το πράγμα μπορεί να συνέβη, όταν ξέρουμε ότι ο Τίμιος Σταυρός έλαβε χώρα ιστορικά πια τότε με τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Πως μπορούσαμε να έχουμε τον Τίμιο Σταυρόν πρώτου ιστορικού σταυρού, πρώτης υψώσεώς του, επί του οποίου εκαρφώθη, προσηλώθη ο Ιησούς Χριστός? Λοιπόν αγαπητοί, ο Τίμιος Σταυρός ως θέσης και ως ενέργεια υπήρχε πάντοτε. Πάντοτε. Είναι άκτιστος η ενέργεια του Τιμίου Σταυρού και συνεπώς είναι αιώνιος, όπως και ο Θεός, όπως και η Εκκλησία είναι άκτιστος και είναι αιωνία, όπως και ο Θεός. Για να το καταλάβετε, σας λέω κάτι για την Εκκλησία, για να δούμε μετά και το θέμα του Τιμίου Σταυρού. Πώς είναι αιωνία η Εκκλησία? Αιωνία όχι μόνο προς το μέλλον, αλλά και προς το παρελθόν. Διότι εγώ ο άνθρωπος, εγώ ο πατήρ Αθανάσιος, έχω κληθεί να ζήσω στην αιωνιότητα. Αν το θέλετε, είτε στην καλή είτε στην κακή, είτε στην αιωνία ζωή είτε στην αιωνία κόλαση. Πάντως εγώ γεννήθηκα, και εσείς νομίζω, όλοι μας, κανείς μηδενός εξορμένου, γεννηθήκαμε για την αιωνιότητα. Για την αιωνιότητα. Αλλά πρώτης γεννήσεώς μας δεν υπήρχαμε. Συνεπώς η αιωνιότητά μου αρχίζει από τη στιγμή που θα γεννηθώ. Είναι προς το μέλλον, αλλά δεν είναι προς το παρελθόν. Ο Θεός είναι πάντοτε αιώνιος, χωρίς να υπάρχουν διαστάσεις μέλλοντος και παρελθόντος. Λοιπόν η Εκκλησία, αγαπητοί μου, η ιστορική Εκκλησία, οπωσδήποτε ξεκίνησε από κάποιο σημείο, αν το θέλετε από την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά η Εκκλησία επί της γης ξεκίνησε με τον Αδάμ και την Εύα, η ιστορική Εκκλησία. Θέλετε όμως ακόμη κάτι άλλο? Η Εκκλησία υπήρχε πρώτης ιστορικής Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι άκτιστος. Γιατί και πως? Ιδού. Διότι η Εκκλησία αυτή υπάρχει μεταξύ του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπήρξε εποχή που να μην υπάρχει ο Υιός? Υπήρξε εποχή που να μην υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον? Όχι προφανώς. Και συνεπώς η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος αποτελεί την Εκκλησία. Άκτιστος ο Θεός, άκτιστος και η Εκκλησία. Με αυτό τώρα έρχομαι να σας πω για τον Τίμιο Σταυρό, την άκτιστον ενέργειά του. Μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Υιός ήτο στην Αποκάλυψη το εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου. Καταρχάς με αρνίον σημαίνει ανανθρώπισης, αλλά βάζει το ζώον αρνίον γιατί αυτά κυρίως προσεφέροντο προς θυσίαν. Τόσο λοιπόν το είδος αρνίον, όσο και το ότι το εσφαγμένον, δηλεί την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και τη θυσία του. Όχι μόνο ενανθρώπιση, αλλά ενανθρώπιση και θυσία. Λέγει όμως ότι αυτή η ενανθρώπιση και η θυσία ή το προκαταβολής κόσμου. Πώς ή το προκαταβολής κόσμου?
Καταβολή θα πει θεμελίωσης. Πριν θεμελιωθεί ο κόσμος. Άρα λοιπόν προγενέσιος κτίσεως. Πότε? Και αυτό είναι ομοίως άκτιστος ενέργεια. Δηλαδή κάποια στιγμή, ας μου επιτραπεί, πριν ο Θεός κάνει τον κόσμο, αν μπορούμε να μιλάμε για στιγμές χρόνου, πρώτης δημιουργίας του χρόνου, κάποια στιγμή ο Θεός συνέλαβε το σχέδιο όχι μόνο του κόσμου αλλά και της ενανθρωπίσεως. Μα αγαπητοί μου, ό,τι είπα όλα είναι λανθασμένα. Και μόνο γιατί είπα, σε κάποια στιγμή ο Θεός συνέλαβε την ιδέα της ενανθρωπίσεως και δι' της θυσίας, αυτά είναι μία διαδικασία της ανθρωπίνης λογικής, η οποία είναι μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Σε ένα χρόνο με τα διαμερίσματά του, αν επιτρέπετε να το πούμε, του παρόντος, του μέλλοντος και του παρελθόντος. Για τον Θεό δεν υπάρχει καμιά διαδικασία σκέψεως. Και η έκφραση «ο Θεός συνέλαβε την ιδέα της ενανθρωπίσεως» είναι λανθασμένη. Άρα πότε έγινε αυτό? Πάντοτε υπήρχε. Δεν έγινε. Πάντοτε υπήρχε. Είναι συνάνθρωπο με τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα του Άγιο. Ποιο? Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Αλλά κάποια στιγμή επήρε διάσταση χρονική, ιστορική, και είναι αυτό που έγινε πριν από 2.000 χρόνια, που ήλθε ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος. Αυτή όμως η θέση είναι προαιώνιος. Γι' αυτό και λέγει ήταν το εσφαγμένο αρνίον, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, προκαταβολής κόσμου. Αλλά ενεργούσε ο Υιός ως μέλλον να ενανθρωπίσει και ως μέλλον να σφαγεί υπέρ της ανθρωπότητας? Βεβαίως συνεργούσε. Μα ήδη μέσα στο εσφαγμένο αρνίον, αγαπητοί μου, κρύπτεται ο Σταυρός. Γιατί τι είναι ο Σταυρός? Είναι η έκφραση αυτό που είπαμε, εσφαγμένο αρνίον. Αλλά εκεί βλέπει κανένας ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι άκτιστος ενέργεια που ενεργούσε πάντοτε μέσα στην ιστορία. Και ενεργούσε πρώτου ιστορικού, όπως το λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πρώτου πρωτοτύπου Σταυρού. Εκείνου που στήθηκε επάνω στο Γολγοθά. Και πράγματι λοιπόν, χωρίς τον Τίμιον Σταυρόν ουδέν έγινε εις τον κόσμο αυτόν. Ουδέν. Τότε θα μου πείτε, μη προχωράτε παρακάτω, τότε σπέβδομαι να προσκυνήσουμε τον Τίμιον Σταυρόν. Σπέβδομαι να προσκυνήσουμε. Ναι, ακριβώς, αγαπητοί μου, ναι. Σπέβδομαι να προσκυνήσουμε. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι έχουν τα πράγματα. Και ενδεικτικώς, έτσι κάτι πολύ πρόχειρο, σας λέγω την ενέργεια του Τιμίου Σταυρού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ενθυμίστε, όταν ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ, τον γιο του, και ετοιμάζεται να καταφέρει το μαχαίρι στο παιδί του να το σπάξει, ακούει εκεί «Αβραάμ, Αβραάμ», γυρίζει. «Τι είναι, Κύριε?» «Μη σφάξεις το παιδί σου. Κατάλαβα ότι είσαι πιστός σε μένα». Και εκεί γυρίζει και βλέπει έναν κρυόν ο Αβραάμ, πιασμένος ο κρυός. Πώς βρέθηκε ο κρυός εκεί? Κατά θαυμαστών τρόπων, δίπλα του ήταν ο κρυός. Πιασμένος από ένα φυτό που ελέγεται σαβόκ. Αν ανοίξετε όμως όλα τα λεξικά του κόσμου, πουθενά δεν θα βρείτε κανένα φυτό που να το λένε σαβόκ. Είναι συμβολικό όνομα και σημαίνει άφεσης. Σαβόκ θα πει άφεσης, συγχώρεση δηλαδή, άφεσης. Και ήταν πιασμένα τα κέρατα του κρυού επάνω εις το φυτόν σαβόκ. Πώς ήτο? Το φυτόν, όπως ξέρετε, στην δομή του είναι ο κορμός με τα κλαδιά. Λοιπόν,
Ο κορμός με τα κλαδιά, με δύο κλαδιά, αμέσως δίνουν την εικόνα του σταυρού. Και ο κρυός ήταν πιασμένα τα κέρατά του από τα πλαϊνά κλαδιά του φυτού Σαββότ. Αυτά τα κέρατα όμως του κρύου δίκην χειρών που ήταν σταυρωμένο επάνω εις το σταυρό το κρυάρι. Αλλά ο κρυός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εμφανίζεται δίπλα του ως εικόνα εσταυρωμένος επί του σταυρού και του λέγει όχι το παιδί σου, και τότε πήρε τον κρυόν και τον θυσίασε εις τον Θεόν. Πράγματι ο Χριστός θυσιάστηκε αντί του Ισαάκ. Βλέπετε τον Τίμιο Σταυρό. Ακόμη στην Ερυθρά Θάλασσα ο Αβραάμ, συγγνώμη, ο Μωυσής, όπως εκείνητο έφτασαν εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, από πίσω οι Αιγύπτιοι τους κυνηγούν, λέει ο Θεός, χτύπαμε το ραβδί σου την Ερυθρά Θάλασσα. Βρίσκονται επί Αφρικανικού εδάφους, απέναντι είναι το Ασιατικό έδαφος, η Αραβία, και χτύπησε την θάλασσα με το μπαστούνι του, με το ραβδί του, άπαξ, προσέξτε, μια φορά, έτσι χτύπησε, αμέσως χώρισε τη θάλασσα και πέρασε ο λαός από μέσα. Όταν πέρασε ο τελευταίος Εβραίος, έφτασαν από πίσω οι Αιγύπτιοι. Τρέχουν οι Αιγύπτιοι να μπουν και αυτοί στο νερό, να περάσουν απέναντι για να πιάσουν τους Εβραίους, να τους γυρίσουν πίσω. Μόλις βρέθηκαν όλοι οι Αιγύπτιοι, ο στρατός, μέσα στην θάλασσα, λέγει ο Θεός, χτύπα το ραβδί σου στην θάλασσα. Αλλά χτύπησε έτσι για να χωρίσουν τα νερά. Τώρα χτύπησε έτσι για να ενώσουν τα νερά. Συνεπώς, το πρώτο με το δεύτερο χτύπημα απετέλεσε το σημείο του σταυρού. Γι' αυτό και λέει εκεί ο Ήρμος, σταυρών χαράξας Μωσής. Επεπόλευσε κτλ. Οπότε τι βλέπουμε εδώ? Τι ενήργησε δια το μέγα θαύμα της διαβάσεως Ερυθράς Θαλάσσης? Η άκτιστος ενέργεια του τιμίου σταυρού προ του ιστορικού σταυρού. Γι' αυτό λέγει ωραιότατα ένα τροπάριο που είναι στα απόστοιχα της πέμπτης στον Εσπερινό του πλαγίου πρώτου ήχου στην Παρακλητική. Ακούσατε? Την περασμένη Πέμπτη, όπως έγινε το Εσπερινό, το άκουσα στο μοναστήρι και λέγω, αυτό είναι πολύ ωραίο τροπάριο, να σας το πω και εσάς. Ο σταυρός σου, Κύριε, ή και ξύλων οράτε τη ουσία, αλλά θείαν περιβεύλητε δυναστείαν, και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρίαν, ον προσκυνούντες δοξαζομέν σε σωτήρ ελέησον ημάς. Δηλαδή, ο σταυρός σου, Κύριε, αν και φαίνεται ως προς την ουσίαν ότι είναι ξύλον, είδατε, ή και ξύλον οράτε τι ουσία, θα πει κανείς, να, δύο ξύλα τα ίνωσα και έκανα ένα σταυρό. Αν και φαίνεται ξύλο στην ουσία, αλλά περιβεύλητε, είναι περιβεβλημένος με θείαν δυναστείαν, θείαν δύναμη. Γιατί? Διότι επ' αυτού εσταυρώθη ο Χριστός, και συνεπώς ο σταυρός εκπέμπει ούτως υπήν άκτιστον ενέργειαν που τον καθιστά τρόπεον κατά των εχθρών, κατά του διαβόλου, αλλά και θαυματουργών για κάθε τι που θα σταθεί σαν εμπόδιο, σαν κάτι άσχημο εις τον άνθρωπο. Και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, αν και φαίνεται, λέγει, στον κόσμο κατά αισθητών τρόπων, βλέπετε εμείς ένα σταυρό με δύο ξύλα, νοητός όμως θαυματουργεί τη σωτηρία μας. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Των οποίων σταυρών προσκυνούντες δοξάζομαι σε σωτήρ ελέησον ημάς. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικό προπάριο. Και προχωρώ. Αλλά και επί της Δευτέρας Παρουσίας
του κρεμασθέντος εν αυτό Κυρίου Ιησού Χριστού, μέλλοντος έρχεστε κρίνε ζώντας και νεκρούς, ελεύσετε έμπροσθεν τούτο το μέγα και φρικτόν αυτού σημείων, μεταδυνάμιος και δόξης πολλής. Αληθώς μας το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψή του, στο πρώτο κεφάλαιο. Αλλά το είπε και ο ίδιος ο Κύριος στα Ευαγγέλια, ότι όταν πρόκειται να έλθει ο Χριστός εις τον κόσμο για δεύτερη φορά κατά τη δευτέρα του παρουσία, τότε θα προηγηθεί της ελεύσεως του Χριστού ο Τίμιος Σταυρός. Θα φαρεί το σημείο του Σταυρού εις τον ουρανό. Γιατί άραγε? Είναι ανάμεσα στα πολλά που θα μπορούσε να πει κανείς, το γιατί είναι η ταυτότης εκείνου που θα έλθει. Όταν παρακαλώ γίνει ένα έγκλημα και πάνε τον υπόδικον ή στον κατηγορούμενο, τον πάνε στο δικαστήριο. Εκεί έχουμε και τα τεκμήρια της αποδείξης του εγκλήματός του. Ασφαλώς ναι. Ξέρω εγώ, το περίστροφο, μαχαίρι, ό,τι άλλα αντικείμενα μπορεί να βρέθηκαν κατά το έγκλημα, χαρτιά, γραφτά, γράμματα, ό,τι είναι τα πιστήρια του εγκλήματος. Και γίνεται λοιπόν εκεί η δίκη με τα πιστήρια του εγκλήματος. Λοιπόν αγαπητοί μου, ποιος είναι αυτός που θα έλθει? Θα έλθει αυτός ο οποίος εσταυρώθη επί του Σταυρού. Είναι άρα ο Τίμιος Σταυρός το πιστήριον του ποιος είναι. Αλλά αυτό είναι ένα. Ακόμη, ότι εκείνον που σταύρωσαν και που είπαν ότι δεν είναι τίποτα, ότι ήταν ένας απατεών, ότι ήταν ένας πλάνος, έτσι τον είπαν οι Εβραίοι. Αν θέλετε, και μέχρι σήμερα έτσι τον λέγουν τον Χριστό. Και δυστυχώς, τον λέγουν ακόμη και χριστιανοί που βαφτίστηκαν, τον λέγουν τον Κύριον της δόξης, έτσι, με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Θα έλθει να πει και να δείξει ότι εκείνον που θεώρησαν πλάνον, αυτός είναι υπεράνω των ουρανών. Ακόμη, η παρουσία του Χριστού, του Σταυρού πρώτης ελέψεως του Χριστού, είναι κάτι που θα ελέγξει τον κόσμο που εσταύρωσε τον Χριστό. Ξέρετε, στην πραγματικότητα ο Σταυρός είναι το φωνικό όργανο που εχάλκευσαν οι σταυρωτές του. Και αφού λοιπόν οι σταυρωτές του εχάλκευσαν το όργανο αυτό, είναι σαν να παρουσιάζει ο δικαστής στο δικαστήριο το τεκμήριο του εγκλήματος στον εγκληματία και να του πει: το βλέπεις αυτό το περίστροφο? Μάλιστα, ή αυτό μαχαίρι. Μάλιστα ο δολοφόνος, ας πούμε, ότι εφρόντισε να το κρύψει το μαχαίρι, να το εξαφανίσει. Το βρήκε η αστυνομία, το πήγε στο δικαστήριο και λέγει στον δολοφόνο: το βλέπεις αυτό? Μόλις το δει ο δολοφόνος το μαχαίρι, κόπηκε αμέσως. Το βρήκε, το τεκμήριο του εγκλήματος. Μόλις θα δουν οι σταυρωτέ το σημείο του σταυρού, τότε κόψονται, μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ισόν εξεκέντησαν. Κόπτομαι, θα πει, χτυπάω το στήθος μου και ξυριζώνω τα μαλλιά μου. Κόψονται, δηλαδή θα κάνουν κοπετών, κλάμα και ξυρίζωμα των μαλλιών των, βλέποντας τον Τίμιον Σταυρόν, ο οποίος δεν θα έρχεται πια ως λυτρωτής του κόσμου για να τερατουργήσει επαγαθό του κόσμου, αλλά για να καταδικάσει εκείνους οι οποίοι αρνήθηκαν την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, αλλά και το πρόσωπο εκείνου που εσταυρώθη επάνω στον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πατήρ: ελέψετε, θα έλθει έμπροσθεν μπροστά τούτο το μέγα και φρικτόν αυτού σημείων. Το λέγει σημείων. Μάλιστα έχει μια ξεχωριστή σημασία η λέξη σημείων.
ασυνδεδεμένο πολύ όμως. Μάλιστα ο Ιεζεκίης στο 8ο κεφάλαιό του λέγει το ταύτο, λέγει σημείον. Σημείον. Η λέξη σημείον είναι κάτι πολύ πέρα και πολύ πιο ζωντανό από το να πούμε θαύμα. Είναι κάτι πολύ πιο θεολογικότερο και καταπληκτικότερο. Μεταδυνάμιος και δόξης πολλής. Γιατί μεταδυνάμιος? Θα περιβάλλεται από τους αγγέλους. Και γιατί μεταδόξης πολλής? Διότι ο Σταυρός θεωρήθηκε ατιμωτικών όργανων. Και το χειρότερο, ότι οι αιρετικοί περιφρονούν τον Σταυρόν και λέγουν ότι σε ένα ξύλο που εσταυρώθηκε ο Χριστός πρέπει να το προσκυνούμε όταν λέει πορεία. Σας εξήγησα όλα αυτά που σας είπα, πιστεύω καταλάβατε. Και όμως, επειδή τον περιφρονούν τον Σταυρό, γιατί ο διάβολος περιφρονεί τον Σταυρό, τρέμει τον Σταυρόν ο διάβολος. Θα έλθει με τα δόξης πολλής. Και λέγει τώρα ο Άγιος Πατήρ, δόξασον ουν αυτόν μην, ή να μεταπαρησίας προσβλέψεις τότε και συνδοξαστείς αυτό. Ωραίο. Δόξασε λοιπόν αυτόν τώρα. Τώρα να τον δοξάσει τον Δήμιο Σταυρό, ώστε να τον προσβλέψεις τότε κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία μεταπαρησίας, με θάρρος. Όχι σαν σταυρωτής, αλλά σαν προσκυνητής. Γιατί οι μεν σταυρωτέ και βλάσφημοι του Τιμίου Σταυρού, βλάσφημοι όχι αυτοί που βρίζουν τον Τιμίο Σταυρό με λόγια, αλλά βλάσφημος του Τιμίου Σταυρού λέγεται και εκείνος ο οποίος ζει, ομιλεί και κινείται αντισταυρικά. Ποιοι είναι αυτοί? Λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους. Λέγει, τι να πω, σας είπα και σας ξαναλέγω, ότι κλαίω για αυτούς που είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ποιοι? Φιλιππίσιοι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Θρύσος η Σταύρος του Χριστού αυτή. Όν ο Θεός η κοιλία. Όν τον οποίον, γενική πληθυντικού, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία. Από τη στιγμή που θα κάνεις την κοιλιά σου Θεό, στάθηκες του Σταυρού εχθρός. Γιατί το πνεύμα του να θεοποιήσεις την κοιλία, και ξέρετε τι θα πει θεοποιώ την κοιλία, τα από πάνω, τα μέσα και τα από κάτω της κοιλίας, τα εργαστρή και τα υπογάστρια της κοιλίας, με καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι των ιδανών. Αυτό, πορνείς όλα αυτά, γαστρεμαργίες, όλα αυτά δεν πιστεύεις, τι που όλα εκεί, χύμα όλα. Αυτά στέκονται αντισταυρικές ενέργειες. Γιατί ο Σταυρός, η παρουσία του είναι ασκητισμός, άσκησης. Και συνεπώς είσαι εχθρός του Σταυρού. Έτσι οι βλασφημούντες των Τίμιων Σταυρών, όχι μόνο σαν λόγον, αλλά και σαν τρόπο ζωής, αυτοί τότε θα κόπτονται. Αλλά εσύ όμως, αν προσκυνείς τώρα τον Τίμιο Σταυρών και ζεις σταυρική ζωή, τότε θα προσβλέψεις τον Τίμιο Σταυρό με τα παρησίες, με θάρρος. Και τότε θα συνδοξαστείς μαζί με τον Τίμιο Σταυρών, όπως και εκείνος θα εμφανιστεί με μεγάλη δόξα.